Λοιπόν, έκανα μια σκέψη και για την περασμένη φορά έκαναμε μια εισαγωγή στο αδιαλείπτος προσεύχεστη. Και σκέφτηκα να το δουλέψουμε τούτο για πολλές εβδομάδες. Φυσικά θέλουμε τα ίδια κάθε φορά, αλλά βάσει του προσκυνητού θα διαβάζω ένα μέρος και θα σημειώνω 8 σημεία όπως κάνουμε κάθε φορά. Να το καλύψουμε και τις σελίδες του προσκυνητή, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Και 211 μέχρι 248. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πιστεύω ότι είναι το χρυσό κλειδί που θα μας βάλει στο παράδεισο. Ο Άγιος Σεραφείμ της Βίριτσα, νομίζω σας το διάβασα, έναν κομμάτι που έλεγε ότι στους καιρούς μας, τους δικούς μας καιρούς, μετά που θα επέθαιναν εκείνους, οι άνθρωποι δεν θα βρίσκουν άλλον τρόπο σωτηρίας παρά με την ευχή του Ιησού. Θα σώζονται οι άνθρωποι λέει, με αυτή την ευχή. Ποιος δεν ομολογεί που μας ότι όσο και αν προσπαθούμε, λίγα καταφέρνουμε. Όσο δεν μας ελέγχει η συνείδηση, τούτα που μας λέει ο γέροντας. Και θέλουμε να τα καταφέρουμε, αλλά βλέπουμε ότι υστερούμε. Εδώ είναι το μυστικό. Εδώ είναι το μυστικό. Επιμένω σε αυτό το θέμα, θα επιμένω. Ένιξε καθόλου και μέσα στο μυαλό μου, έχει πόσα 5-6 χρόνια που εκεί. Τούτο το θέμα, πάρα πολύ σημαντικό. Το λοιπόν, μπορεί κάποιοι να φαίνονται ότι επαναλαμβάνονται, αλλά επειδή την περασμένη φορά ήταν απλώς μια εισαγωγή σε όλες τις κοινές σελίδες, τώρα πιάνουμε μέρος-μέρος. Το λοιπόν, είναι εντολή του Θεού το Άγιοι γίνεστε. Είναι έτσι. Ή αλλού λέει τέλειοι γίνεστε, καθώς και ο πατήρ ημών τέλειος εστί. Ναι. Ή γίνεστε ουν νυχτήρμονες, καθώς ο πατήρ ημών νυχτήρμονες τι. Δηλαδή πρέπει να ομοιάσουμε με τον Θεό, αυτό είναι το καθομοίωση. Να αποκτήσουμε τα προσόντα που έχει ο Θεός για Αγία Τριάς, τις αρετές. Λοιπόν, και διαβάζουμε και τους βίους Αγίων, βλέπουμε τι κατάφεραν αυτοί οι Άγιοι και πάλι συγκρίνοντας τον εαυτό μας λέμε πώς τα κατάφεραν εκείνοι, εμείς ούτε κατά διάνοια να καταφέρουμε εκείνα που έκαναν εκείνοι. Και έρχεται εδώ μια σύγκρουση με τη συνείδησή μας. Η συνείδησή μας λέει μας απαιτούνται να γίνουν αυτά τα κατορθώματα που έκαναν και οι Άγιοι, τις αρετές, τις ασκήσεις κλπ. Που την άλλη όμως βλέπουμε την ανεπάρκεια της δύναμης της δικής μας. Δεν είναι, δεν τα διαβάζουμε στους βίους και κοιτάζοντας τον εαυτό μας την πραγματικότητα, έρχεται μια απογοήτευση. Λέμε, την απόσταση που έχουμε. Ναι. Και μιλούμε από τον Θεό, μιλούμε από τους ανθρώπους, από τους Αγίους. Και διαρωτάται κανείς, τι θα γίνει. Που την μια απαιτούνται να γίνουν αυτές οι αρετές, αυτά τα κατορθώματα, από την άλλη δεν μπορούν. Κοιτάζοντας ο άνθρωπος τον εαυτό του, βλέπει ότι έχει μια ασθενή φύση. Και στο σώμα δεν μπορούμε ούτε τις σωματικές ασκήσεις να κάνουμε. Και στο πνεύμα. Ούτε τις πνευματικές αρετές καταφέρνουμε να τις κάνουμε. Και ενώ είχαμε πει και την περασμένη φορά ότι μόνο με την πίστη και τα έργα μπορεί κανείς να πετύχει τη σωτηρία του, είπε το σήμερα το Ευαγγέλιο. Οι Απόστολοι καημένοι δεν είχαν πίστη. Τι του είπαν, πρόσθεση μην πίστη. Άρα δεν με την προσευχή μπορείτε και η πίστη. Έναν κατόρθωμα του ανθρώπου. Παρακαλεί και του δίνει δωρεάν. Το ίδιο και τα έργα. Το να τηρήσει κανείς όλες τις εντολές βλέπει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο πράγμα. Έχει κανένα που διαφωνεί. Ότι το να τηρήσουμε όλες τις εντολές είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Όλοι μας το ευχαριστούμε. Μα και μια εντολή, εάν πούμε ότι την τηρούμε ολοκληρωτικά. Σωστά. Μπορεί να γίνει μέσα κάποιο ψεγάρι, κάποιον εγωισμό, κάποια... Ναι. Λοιπόν... Ναι.
υπάρχει ο εξής κίνδυνος όμως, να επιδοθούμε εμείς στην αδιάλειψη των προσευχή και να παρατηθούμε από την προσπάθεια μας να δίνουμε τις εντολές. Λέγοντας ότι εφόσον προσεύχουμε αδιαλείπτως, άρα... Μια στιγμή. Γιατί, αφού δεν έχω να καταλήξω, βλέπουμε ότι θέλουμε να τηρούμε τις εντολές και δεν μπορούμε και αυτό μας ταπεινώνει μας. Ότι είμαστε ανάξιοι, ότι δεν τα καταφέρουμε. Οπότε καταφεύγουμε να ζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό. Με την ευχή αυτή. Άρα το πνεύμα με το οποίο το κάνουμε είναι για να μας ενδυναμώσει να τηρούμε τις εντολές. Όχι για να κάθομαστε με χέρια δεμένα. Άρα λοιπόν, αφού δούμε ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές, ταπεινωνόμενοι ζητούμε επιπλέον απεγνωσμένα από τον Θεό, ελέησον με. Και παρόλο που δεν πολλοπιστεύουμε το ότι μπορεί να γίνει μια αλλαγή στον εαυτό μας, καμιά φορά δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να γίνουμε και εμείς άγιοι, να κάνουμε αυτά που έκαναν εκείνοι. Αλλά έτσι απεγνωσμένα τον παρακαλούμε να μας ελεήσει. Ναι. Πάνω σε αυτό που είπε ο Πάτερ. Αν καταλαβαίνω πως το είδε και εσείς είναι, δηλαδή βλέποντας την αξιότητα μας, την προσπάθεια μας και πάλι τα ίδια, την προσπάθεια μας πάλι τα ίδια, καταλήγουμε στο να επιμένουμε, δηλαδή είναι και μια παραδοχή ότι ό,τι καταφέρουμε δεν είναι δικό μας. Είναι διασφάλιση στο Θεό. Είναι ασφάλεια. Και να δώσουμε τη χάρη του. Να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε ακριβώς την εντολή. Και είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Γιατί λέω ότι πάτε... Αλλά καλούμαστε και έχουμε την εντολή. Ο Πάτερ του Δόμου υποθέτει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μα πού λέμε. Γιατί ως τώρα τουλάχιστον εγώ μέσα στο μυαλό μου, εγώ είσαι πολύ κατεστραμμένο. Γιατί εγώ πίστευα ότι ζητούμε του να μας ελεήσει, αφού είμαστε ανάξιοι να τα μου γίνουν από μας ζητά, θα μας κάνει έτσι, ελεήνους όπως είμαστε, να μας προαλθεί με την αγάπη, με το έλεος. Ενώ τώρα όπως ενδιαφρυνίστηκε, είναι άλλο. Δηλαδή τον παρακαλώ να με ελεήσει, να με βοηθήσει, να μπορέσω να κάνω την νίκητα για να τα καταλάβω. Εν το 8, εν το τελευταίο, είπαμε, το τελευταίο μάντα φιλάμε το καλύτερο. Για να καταλάβουν με ποιο πνεύμα, με ποιο σκεπτικό λένε την ευχή. Και το επαναλαμβάνω για τελευταία φορά. Επειδή θέλουμε να τηρούμε όλες τις εντολές, να αποκτήσουμε αυτές τις αρετές, τις θεοποιές, θεοποιούς αρετές, τις οποίες δεν μπορούμε, δεν τα καταφέρνουμε να τηρούμε τις εντολές, επικαλούμαστε το έλεος του Θεού για να μας κάνει αξίους να τα τηρούμε. Συμφωνούμε. Αυτό είναι. Είναι ισχυρική ένωση. Έτσι. Βάλουμε, παίρνουμε βοήθεια. Βάλουμε την βοηθητική για να πούμε το ανήφορο. Αν βάλω την βοηθητική για να πάω κατήφορο, εντότε μπορεί να πάω να... Λοιπόν, ο Χριστός μας λέει, άνεφε μου, ου δίναστε πίν ουδέν. Σαν να μας λέει, μη παραξενεύεστε που δεν τα καταφέρνετε. Διότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Τίποτε, βήμα. Και βάλει τώρα τη θετική πλευρά. Και είναι η αρνητική. Αν εφεμένα λέει, δεν μπορεί να καταφέρει η θετική τώρα πλευρά, με εμένα, ο ενεμήμενο, καγό είναι αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολύ. Ποιος είναι ο καρπός ο πολύς. Οι αρετές, οι τηρήσεις των εντολών. Ο ενεμήμενο, καγό είναι αυτό. Εδώ που σας ευχήθηκα, στο τραπέζι, στην Αγρυπνία, στην Πρωτοχρονιάς, να ευχηθούμε το 2009 ο Χριστός να μπει στη ζωή μας και εμείς στη ζωή του. Το που γράψει το βιβλίο ο Πατήρ Σοφρόνιος, η ζωή του ζωή μου. Έτσι. Ο ενεμή μένω, ποιος που μένει σε μένα, και εγώ σε αυτόν. Λοιπόν, αυτός θα φέρει καρπό πολύ. Έτω, δηλαδή τον ανάξιο θα τον κάνει άξιο. Όχι όπως το εθέσετε κυρία Ελένη, και σωστά που το εθέσετε, το λαθασμένη εντύπωση που μπορούσαμε να είχαμε ότι όπως είμαι έτσι ανάξιο είναι να με κάτσουμε στον παράδεισο. Όχι. Είναι να με κάνει άξιο και να με βάλει μέσα. Να βοηθήσει. Ναι, έτσι. Ούτως φέρει καλό καρπόν πολύ. Πόσες φορές θα δείτε καλό στο μέτρο να για να μας απαντήσει. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ένα ψωμά που επίεμε το πότσι έτσι και κάθε φορά καλά τον έξω. Επίεγαινε, συνέχεια, στο έρχεται το ψωμί, πιάσει το ψωμί, δεν 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 το ψωμί,
αφού ο ενεμήμενον καγό είναι αυτό ούτως κερικαρχών πολύ, και αφού χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε, γι' αυτό λέει ο Χριστός. Ό,τι αν αιτήσετε εν το ονόματί μου, τούτο γίσου. Τούτο. Ποιο. Ό,τι αν αιτήσετε. Όχι να ψοφίσει το ζώο του γειτονά μου. Εννοείται. Δεν ξέρω αν γίνει να τα λένε που τα κάθε χαρά. Εννοείται. Αλλαγώνουν τα δουλάστια μας. Αναλύστε μας λίγο γίνον πάντα το εν ονόματι μου. Έτσι είναι το εν ονόματι. Δεν το έδωνε η ευχή. Με την ευχή. Ναι, βέβαια. Πώς δεν το όνομα. Εν ουδενό να... Αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού βοήθαμε, ας πούμε, πότε να το πω, πρέπει να λούσουμε. Όχι, το όνομα του, το Κύριε Ιησού Χριστέ. Τούτο που είναι το υπέρπαν όνομα που έδωσε εις τον Υιόν, σαν άνθρωπο, ο Θεός, πατήρ. Και με τούτο το όνομα λέει, δαίμονες φυγαδεύονται. Φαντάζομαι εδώ, είναι η δύναμη. Μέσα στο όνομα είναι η δύναμη. Καλά, έτσι. Δεν είναι επιπαμιακά, ας πούμε, το όνομα. Τι τον τρόπο τον πατέρα. Είσαι σε έναν κίνδυνο. Και φωνάζεις Παναγία μου. Ναι. Είναι δύναμη της Παναγίας. Εντάξει, είναι πολύ. Μέσα στο όνομα της Παναγίας. Κάμναμε κάποτε κάποια σχόλια που δυσκολεύομαι τον εαυτό μας. Εννοείται. Εσύ να μην ξέρετε ότι δυσκολεύουμε τον εαυτό μας. Για μας το κάθε ξεκαθάρισμα είναι ένα πράγμα παράκατο. Ναι. Γιατί ήταν λίγο το όνομα του Χριστού. Πολλές φορές και μπορεί να μην είναι ορούν και θα δίνας του. Όχι, αλλά έτσι ετοιμάνω μου. Αλλά εγώ προτιμώ έτσι να το ξεκαθαρίσω καθαρός ή στο όνομα του Χριστού ή το άλλο. Το μυαλό μου κάνει τον μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρο που το δικό μας. Ο πειρασμός κάποτε μπορεί να μας βάλει δυσκολίες για να, όπως προχτές που μου κάνετε την ερώτηση, μα πάτε το να, από γέροντα λέει πρέπει να μετανοούμε, ο πραγματικά μετανοούμε ποιος πού είναι το ξανακάμει. Πώς να ξαναζητώ το έλεος του Θεού, τη βοήθεια του να, μα το τι απορία, είναι το πειρασμό. Ενώ πρέπει να κάνουμε δηλαδή, επειδή έπαιζα ένα μήνος και ποιος είναι, επειδή δεν τήρησα καλά τη μετάνοια. Μα καλά, εσείς όμως μπορεί να έχετε τη δύναμη να αποφασίσετε μόνος ότι έτσι είναι το σωστό. Εμείς ίσως έχουμε παραπάνω την ανάγκη να το ακούσουμε μπορεί να ξέρω λάθος. Σωστό. Και πειράζει, αλλά να έχουμε υπόψη ότι κάποτε ο πειρασμός μας βάλει κάποιες απορίες για να μας περιπλέκει, να μας δυσκολεύει. Τη στιγμή που ξεκάθαρα κάποια πράγματα είναι απλά. Αλλά μας βάλει ο πειρασμός. Μα άμα είναι έτσι, μήπως δεν είναι σωστό και λοιπά και λοιπά, για να μας λένε περισσότερο. Και δεν έκανα εγώ αυτήν την απορία, έκανα εγώ αυτήν την απορία με το συνοδικό προχθές. Κάπου είχαν προβλεφθεί, λέω του πατέρα στο τέλος του συνοδιόντα, εσείς αγωνίζετε και εγώ θα συγκύουμε τη σωτηρία. Δεν του άρεσε το πειρασμό όμως του. Η μετάνοια, ορίστε. Δεν του άρεσε το πειρασμό και βάλε στα στην απορία. Η μετάνοια είχε πει προηγούμενα σου πει ο γέροντας σε κάποια ερώτηση ότι η μετάνοια πρέπει να είναι μετάνοια. Είναι να τα πει του παπά απλώς. Ξαναπαναλαμβάνω αυτό το πράγμα. Διαφορετικά μπορεί να πιένω στο νερό απλώς να καθησυχάζει συνήθως. Μου λέω ότι στον παπά να σου πω για να αυτό μέσα μου έρχονταν αντίθεση το ένα με το άλλο. Λέω το ένα που γίνεται το πρόβλημα. Ο πειρασμός. Ο πειρασμός πιάνει το γίνοντο πράγμα για να το βάλει σε αφιβολία και για εκείνον που πέρα γίνονται. Εκείνο το εμέσον με πάτε. Έχει ό,τι τίποτε θα έχουμε. Ό,τι τίποτε θα έχουμε, το λέισον με υπάρχοντας. Συγγνώμη, πολυλογούμαστε σήμερα. Στο δυστύχημα που είχαμε στην Ελλάδα, από τον δρόμο που κλειστήσαμε και έγινε ταυτιβιόν και κλειστήσαμε ντούμπες μέσα στο χαντάκι. Μας πήγαμε στην που πάνω μες καν δρόμος, χαντάκι, χωράκι. Τι που πιέναμε δυτικά, βρεθήκαμε ανατολικά το αυτοκίνητο, η τροχή στον αέρα και δεν έμεινε τίποτε, total loss αυτοκίνητο. Αυτόματα, δεν ξέρω τα δημοσία, δεν ξέρω αν είναι καλό. Χριστός, έλα. Την ώρα που ακούσαμε ντούμπες, Χριστός. Τα ακριβώς έτσι. Και λέω Χριστός. Ευχήκαμε και αυτήν αυτήκαμε τίποτα. Και δεν είχαμε με παπούτσια πάνω μου, με γύρευκα τα με τα γυαλιά μου, οι κάσες σκορπιστήκαν έξω, δεν έμεινε τίποτα. Χριστός, τίποτα το άλλο. Χριστός, γύρευκα, να μου κάνω το όνομα του Χριστού. Θα είναι...
Είναι παντοδύναμον, είναι ολοδύναμον στον το όνομα. Θα το επικαλούμε. Το όνομα του Χριστού μας. Διότι εδόθηκε κάθε εξουσία και σαν άνθρωπο. Και σαν Θεός την είχε και σαν άνθρωπο. Το όνομα του Χριστού. Γι' αυτόν μας επιβεβαιώνει λοιπόν ό,τι ανετήσετε εν το ονόματι μου, τούτο. Το τούτο πάει στο ό,τι ανετήσετε. Εντάξει. Και έρχεται ένα σχόλιο που κάτω, τούτα που πάντως εισαγωγικά σημαίνει κάπου είναι γραμμένα. Προηγούμενα ήταν τα ο Χριστός. Το πιο κατώ ήταν το Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Ο αδιαλείπτος προσευχόμενος λέει, ένωσε σε ένα όλα τα καλά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε τούτο. Τι εννοεί ένωσε σε ένα, ποιον ένα. Το αδιαλείπτος προσευχόμενος. Γιατί το να λέει την ευχή, ένωσε όλα τα καλά σε τούτον το ένα. Γιατί τούτον το ένα, όπως είπε και ο γύρος όλων, το έλεος, θα έρθει να μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα για να μπορέσουμε να επιτελήσουμε όλα τα καλά. Καταλάβετε. Ο αδιαλείπτος προσευχόμενος ένωσε σε έναν όλα τα καλά. Αντί να πιάνω έναν έναν τα καλά να τα... πώς να το πω, να τα δουλεύω μες στο μυαλό μου να δω πώς πάνε. Με τούτον το ένα, σαν να δουλεύω, εσύ ξέρεις τι χρειάζομαι για να πετύχω το κάθε ένα ξεχωριστά. Υπάρχει στη σημερινή τεχνολογία ο όρος πολυδύναμο μηχάνημα. Είναι έτσι καλή. Πολυδύναμο κέντρο τώρα. Ναι, κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή εμάς έχουμε ένα φαξ, το οποίο είναι και φαξ, είναι και σκάνερ, είναι και φωτοτυπική, είναι και τηλέφωνο. Λοιπόν, έχει τα ούλα πάνω. Είναι και printer. Λοιπόν, είναι πολυδύναμο μηχάνημα, έτσι λέει. Και αυτή η ευχή είναι πολυδύναμη. Με το ένα, ένωσε όλα τα άλλα καλά. Αντί να του λέει βοήθαμε σε τσίνο, σε τούτο, σε τούτο, σε τούτο, λες και λες. Και σου φέρνει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεσαι, το Άγιο Πνεύμα, για να τηρήσεις την αρετή της ζύγιας, την αρετή του θυμού, την το πάθος του θυμού κλπ. Εντάξει. Και ακόμα και τα υλικά. Και τα υλικά. Να μας βοηθήσει και στα υλικά μας βοηθά. Και τι εννοούμε μας βοηθά στα υλικά. Εγώ το λέω πολλές φορές το πράγμα και το πιστεύω και θα το ξαναείπα. Και το είπα πολλές φορές και του γέροντα και τους πατέρες. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο έσοδο της μονής είναι το κουτί, εγώ δεν το βλέπω ότι είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Είναι ένα μήνυμα από την Παναγία, κάνουμε και άλλες δουλειές. Κάνουμε και μήλα, κάνουμε και πίτια, αλλά το μεγαλύτερο έσοδο είναι το κουτί. Σαν να μας λέει η Παναγία, κάνετε τα πνευματικά σας, και εγώ μόνο με το κουτί μπορώ να σας διατρέφω και να βάλουμε και θέρμανση, όπως είναι το πετρέλαιο. Έτσι, τούτο που είπε η κυρία Νίκη. Μας βοηθάνε τα υλικά με τον την έννοια, ότι θα χρειάζεται να παραμερίσουμε τα πνευματικά για να μπορέσουμε να φύγουμε που πάνω στα υλικά. Αντίθετα θα πάμε. Θα κάνουμε τα πνευματικά μας και έναν ένα αυτά τα χρήματα. Απλώς ήθελα έτσι αυτό να βεβαιώσω πολύ από τώρα. Γιατί κρατώ στο μυαλό μου μια δική σας αυτή. Ναι. Όταν πριν έρθουν οι νεότεροι μοναχοί και έρχονταν το καλοκαίρι που βοηθούσα στην Αθήνα, έλειπε να πούμε, δεν είχαμε καρπούζι, ένα σφάλι. Τα μήλα ακόμα είναι στα ευγένα μας. Δεν είχαμε φρούτο. Δεν είχαμε φρούτο. Μια ημέρα φαίνονται κάποιος, ή μάλλον να το διασώζω καλά, να πούμε κάποιον να φέρει καρπούζι κλπ. Και στην είπε στα σοβατήρια του Ρήρων, ότι δεν έχουμε καρπούλια. Και του λέει ένα βιλαδική σου δουλειά της Παναγίας, είπατε το εσείς. Και στο μάτι μου λέει, εγώ ησύχασα. Δεν έπεραν 10 λεπτά. Ήρθε κάποιος κύριος και έκανε τόσα 45 καρπούλια. Πολλές φορές του. Πολλές φορές. Άλλες φορές. Όχι, είναι πρόεδρε. Όχι, όχι. Είναι... Τιμωρούσε να έρθουν, ας πούμε, ξένοι. Εγώ εμαγείρευαγε ως πατέρας πάντοτε ένα-δυο μερίδες παραπάνω, ας πούμε. Όσοι είμαστε. Και θυμάμαι μια φορά που ήταν 8-10 άτομα, ήταν μια πολύ τεχνική οικογένεια πάντως. Και λέω, ήταν βαζάνια μάλιστα που είχαν. Και τώρα είναι δεσμός γλώσσος. Εδώ ας πάντως έρθα. Έφανα και ευχαριστήσα. Και τούτον έγινε κι άλλο. Δηλαδή εγώ αυτά τα λέω, σαν εμπειρίες που είχα στο μαθήριο και πολλά και προσωπικά. Σαν γενικό γυράμπου είχε λίγα ψάρια
και τη γάντζε και κοντεβήκαν τις ξέρω εγώ πόσοι της εκατελήκασε και τη γάντζε ενώ είχε δυο τρία μέσα στα ψάρκα. Δεν λείπκαν τα ψάρκα που μέσα στο διάδειο. Τη γάντζε, τη γάντζε, τη γάντζε, δεν λείπκαν. Ο τους έμαντων πενταγισχυλίων. Έχει αντιστέψαν τώρα. Πόσες άλλες φορές τις αποκαστήρια τα οποία ήταν απομακρυσμένα δεν είχαν να φάσει, δεν είχαν ούτε άστρο να κάνουν στην κρυφτιά κοινωνία. Και διαμαρτυρώνονταν η μοναχή και ο γέροντας είχε μην διαμαρτυρήσετε. Ο Άγιος Θεοδόσιος. Ναι, ο Άγιος Θεοδόσιος, μπράβο, έλεγε προς το Θεός. Ο Θεός θα προμηθεύσει. Και κατεβαίνουν εκεί δύο προσκυνητές, ένα προσκυνητής, με τα ζώα του φορτωμένα και άρτους και φαγητά και τους μεταναστείς. Δεν είχασαι να φάσει κανένα. Ήταν πολλές φορές εμάς. Πάρα πολύ. Άλλη φορά θέλαμε μέλι, να μην δεν ξαναείπα φάση. Λέω μου ο πάτες πήγα να πιάω με μέλι. Λέω του συγγνώμη, λέω του. Φοράκαμε τα μια φορά μέλι. Λοιπόν, και όσοι καταλάβω, γιατί να σε ακούσει η Παναγία, μεν το λαλείς δυνατά. Επήγα το βράδυ να κλείσω την πόρτα τα μέλη. Και ήταν και να πω και ένας κύριος. Κοιτάζω χαμέ, μα θα γίνουν τέσσερις ή πέντε μπουκάλες μέλι. Έναν τεξαφό να ξέρω. Κύριε, συγγνώμη κύριε Ψάβη. Ευχαριστούμε καταρχήν για το. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω μια ερώτηση. Τι σας έκανε, να μας φέρετε με. Δεν ξέρω, λέει μου, μέσα μου κάτι μου λένε να πάρω μερίδα. Καταλάβετε. Μια άλλη φορά, και δεν ξαναείπα σας. Είπε ο πάτε Βαρνάβας, μας γυρώ να φάμε κουπέρκια. Δεν κάνουμε κουπέρκια, γενικά δεν κάνουμε. Λοιπόν, το απόγευμα ανεφέρα μας κουπέρκια από τις πλάτες. Μέχρι λεπτομερίες. Τι μήνυμα βγαίνει. Νομίζω είναι από το σύστημα το προηγούμενο. Νομίζω, είπαμε, όχι το προπροηγούμενο. Εμείς τα πνευματικά μας, το Θεός τα υλικά μας. Εάν ο Θεός τα υλικά μας, πολύ περισσότερο βέβαια, και τα πνευματικά μας αυτόν. Εν τότε το μήνυμα που θέλω να πω με το κουτί της Παναγίας, σαν να μας λέει, εσείς κοιτάζετε τα πνευματικά σας και εγώ θα σας ταΐζω. Εάν τα υλικά θα μας τα δίνει, πόσο μάλλον τον Υιόν της θα μας δίνει. Πόσο μάλλον τα πνευματικά θα μας δίνει. Γι' αυτό τον σκοπό είναι πολύ. Γι' αυτό τον σκοπό. Και αυτά ισχύει και για εσάς τους λαϊκούς, δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Λοιπόν, ας το λέω, δεν διαφέρουμε σε τίποτα. Ο στόχος είναι κοινός. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, σε τίποτα δεν διαφέρουν οι μοναχοί από τους εργάμους. Σε ένα μόνο διαφέρουν, λέει, την έννομος συζυγή. Τίποτε άλλο, κατά τα άλλα είναι το ίδιο. Λοιπόν, ο αδιαλείπτος λοιπόν προσευχόμενος, λέει ο Άγιος Σημείων, ένωσε σε ένα όλα τα καλά. Τώρα, ο άνθρωπος για να είναι άνθρωπος του Θεού, πρέπει, τι είναι τούτη η αδιάλειψη προσευχή, είναι μια συνεχής κίνησης μέσα στη θεϊκή παρουσία. Δηλαδή καθόλου το 24ωρο όλη μου η ζωή να είναι μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της παρουσίας του Θεού. Πρέπει να έχουμε μια ακατάπαυστη μνήμη του Θεού. Μα πώς θα το πετύχει κανείς τούτο. Επιτυχάνεται ιδιαίτερα με αυτήν την ολοδύναμη, αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Χριστού. Και πόσο συχνή πρέπει να είναι. Αυτός τώρα είναι ο στόχος μας. Άλλον το αν δεν το καταφέρνουμε. Είναι ο στόχος μας που μπορούμε να το καταφέρουμε κάποιον. Να είναι συνεχής όπως η αναπνοή μας, όπως η κίνηση της καρδιάς μας. Και αυτά είναι λογιακά. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος το λέει. Μνημονευτέων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Δηλαδή περισσότερο, πιο συχνό από την αναπνοή μας να είναι μνήμη του Θεού. Και μνήμη του Θεού είναι με την επίκληση του ονόματος. Όπως και η κίνηση της καρδιάς μας. Έκανα μας ούτρασαν ο γιατρός, ο Ιωαννίδης, και λέει μου έλα να το δει κιόλας και έδειχνε εκεί που ήταν η βαλβίδα που έλεγε τι, συνέχεια. Τότε μα δούμε το πράγμα, εν έτσι πάει συνέχεια, που την ημέρα μπορεί να γεννηθούμε, όπως την ημέρα μπορεί να πεθάνουμε 80 χρόνια, θα μάθει δούμε τι, συνέχεια. Και δεν σταμάτα. Ετούτον το όργανο κάνει το, η καρδιά μας να μην το κάνει η πνευματική, το όνομα του Χριστού μας. Τόσο συχνή πρέπει να είναι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δηλαδή να γίνει κομμάτι δικό μας, όπως την αναπνοή μας, όπως την καρδιά μας. Όπως το που βάλουμε,
Δηλαδή στον καρά ο λόγος που πάει κουβαλάει το σπίτι του. Εν το τροχόστιπο. Λοιπόν, έτσι πρέπει. Και όμως η μουσική δεν οκλείται στον καλό. Ναι. Και εμείς μπαίνουμε μέσα. Και μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι δύσκολο. Ξέρετε γιατί. Ο Σατανάς. Επειδή ξέρει πόση ωφέλεια θα έχουμε που είναι το πράγμα. Και επειδή φυγαδεύεται ο Σατανάς με την επίκληση, κάνει τα, φέρνει τα ποτσίποδα να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Και όχι με τούτο. Λέμε, αρέα, θα αρχίσω να λέω ότι είναι αυτή. Σε χάνομαι. Είναι οι τέχνες που κάνει ο Σατανάς γιατί ξέρει πόση ωφέλεια θα έχουμε που είναι το πράγμα. Λίγοι γέροντες που με την επίκληση του ονόματος του Χριστού έφτασαν σε τέτοια υψή που πλέον και τώρα μου κοιμούνταν η καρδιά τους βαλάνταν και είναι δώρο του Θεού. Θέλω να πω ότι δηλαδή από τη στιγμή που γίνεται με ένα πνευματικό τρόπο να τολμήσω να πω ότι είναι αρκετή η προσευχή όταν πλέον φτάσεις σε τέτοια ύψη ο άνθρωπος, ο μοναχός, οποιοςδήποτε την ώρα που κοιμάται, που κάπου ξεκουράζεται, εργάζεται μέσα του και επαναλαμβάνεται αυτή η επίκληση στον όνομα του Χριστού, είναι αρκετή. Ενώνεται με το Θεό. Δηλαδή σε τέτοιο σημείο. Αφού και οι εντολές, οι τήρησεις, για να μας οδηγήσουν σε τέτοιο σημείο. Και λέω ότι εμείς θα κάνουμε να καταφέρουμε. Είναι η λεγόμενη αυτοενεργούσα. Που την δίδει πλέον είναι δώρο του Θεού. Εμά εν τούτοι μπορεί να μας καθαρίσει. Μα γιατί... γιατί... από εμπειρία της δικιάς μας, όταν... τώρα που πάμε έτσι να ξαπλώσουμε. Ναι. Και λέμε την ευχή, συνέχεια. Έστω διαγνώσουμε με την ευχή, να πούμε συνέχεια. Εγώ το αυτό πολλές φορές ξυπνώ, χωρίς να το καταλάβω, με το να ανοίξω τα μάτια μου, σαν να λαμβάνω... συνεχίζω σαν να μην είχα διακόψει. Πρέπει να επιμένω. Αυτό το συνέστημα συμβαίνει και κατά τη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή και αν εξεχάστηκες και κάνεις άλλα πράγματα, είτε από ξαναρχίζεις, έχεις το συνέστημα ότι είναι η προσπάθεια μας εν τούτη. Και να μην απογοητευόμαστε, επειδή είναι δύσκολο να το πει, όντως. Και γιατί είναι δύσκολο, γιατί είναι και μεγάλα τα βραβεία. Και ο Σατανάς, ευχαριστώ. Είναι και μεγάλα τα κέρδη που θα έχουμε. Αυτό είναι και δύσκολο. Και συγγνώμη για αυτό. Αλλά σαν στο μαγαζίν εμείς, μπορεί ας πούμε, προσπαθώ να επικεντρωθώ, ξέρω εγώ, να πείσω τον πελάτη να του πουλήσω τον κάνον. Και είναι την ώρα που ας πούμε είναι προσιλωμένη και επικεντρωμένη να ακούσω, να εδιαισθανθώ τι θέλει, τι χρειάζεται να μπορέσω εγώ να... Τι είναι η ώρα δεν μπορώ να κάνω. Διότι είναι προχωρήσαμε. Αν προχωρήσουμε, ένα μπορεί να γίνεται και τούτο. Και τούτο είναι σίγουρο. Θα δες θέλεις σαν τον πελάτη και εμένα. Λοιπόν, πάμε στο 7 το οποίο το έχουμε ξαναπεί, αλλά επειδή είναι το... όλη η ουσία, προσέξτε το, καμιά φορά ο Σατανάς βάλει μας ότι πρέπει να η προσευχή μας να είναι καθαρή. Και με το να πρέπει η προσευχή μας να είναι καθαρή και επειδή δεν τα καταφέρνουμε, καρατούμε. Να την νιώθουμε, νομίζουμε. Ναι, να την νιώθουμε και λοιπά και λοιπά. Ενώ τούτο είναι ένα αποτέλεσμα κάποιας προεργασίας. Δηλαδή, είναι η προδημοτική μας εμάς τώρα που είμαστε. Εμείς θέλουμε να πάμε στο πανεπιστήμιο χωρίς να περάσουμε τη... η προδημοτική, το δημοτικό, το γυμνάσιο είναι υποσότης, προσέξτε το. Υποσότης, τούτο είναι πια το που τον προσκυνητή και συμφωνώ πολύ. Υποσότης ανήκει στη θέληση και τη δύναμη του ανθρώπου. Τι σημαίνει στη θέληση και τη δύναμη? Στο απεξούσιο του και στη δύναμη του. Είναι μέσα στις δυνατότητες. Η καθαρά προσευχή δεν είναι μέσα στις δυνατότητες μας. Έρχεται σαν αποτέλεσμα τούτης της συνεχούς επίκλησης, έρχεται η χάρις και τότε έρχεται η καθαρά προσευχή. Αυτά τα ανάπτυξε εκείνος ο μεγαλόσιμος μοναχός, τον προσκυνητή. Άρα η ποσότης ανήκει στη θέληση και τη δύναμη του ανθρώπου. Αυτή η ποσότης θα φέρει την ποιότητα της προσευχής, η οποία είναι έναν καθαρό δώρο του Θεού
τίποτα άλλο. Εδώ που είδε με το όνομα του Χριστού, δεν το πάρετε το Ευαγγέλιο. Αν είχετε πίστη, λέει, θα λέγεται τούτη τη σκηνή να σηκωθεί και αφιτευτεί με τη θάλασσα και θα έγινε. Εγώ στο άλλο μου είναι πρόβλημα, ότι είναι όλα προϋπόθεση της πίστης. Μα και την πίστη δεν την έχουμε, κυρία Ρένη. Πάμε τότε την περασμένη φορά. Πρόσθεση την πίστη, είχαν το σήμερα οι μαθητές. Άρα είναι ο Χριστός που διάγει την πίστη. Ενώ ο Χριστός που διάγει την προσευχή. Ενώ ο Χριστός που διάγει και τη χάρη. Άρα δεν μας μιλήσει τίποτε παρά να επικαλούμαστε τούτο το Χριστό. Να επικαλούμαστε τούτο το όνομα και θα μας φέρει και την πίστη και την προσευχή και την τήρηση των εντολών και όλα τα άλλα. Αφού είπαμε είναι πολύ δύναμη το μηχάνημα του Κύριου. Μας δίδει ό,τι χρειαζόμαστε. Είναι το μάνα που έτρωγαν μέσα στην έρημο. Εάν ένας είχε ανάγκη σίδηρο, εκείνο το μάνα έγινε το σίδηρο. Άλλος είχε ανάγκη βιταμίνη D, έγινε το βιταμίνη D. Καταλάβετε, έτσι. Εγώ πάντα σήμερα έμαθα ότι η πίστη σου του δίνει ο Θεός. Εγώ νόμιζα ότι ήταν δικό μου κατόρθωμα να μάθω, να φτάσω σε σημείο που να πιστεύω. Και έλεγα τότε σε λένε στην προκαταρκτική πίστη δεν έχουμε. Και μου λέγανε ότι έχουμε. Πρώτα δεν έχουμε. Δηλαδή αν είχαμε πίστη θα μας άλλοι αυτοί. Κοιτάξτε υπάρχουν δύο ιδανίες. Η πρώτη προκαταρκτική είναι που μας. Είναι η λεγόμενη εξακολής. Δηλαδή ακούω ένα κήρυγμα και το καλή σας ώρα τώρα δέχεστε αυτά που λέω. Και τούτο είναι δικό σας. Αυτό που και τούτο στρίκτη είναι δικό μας, ενώ ο Θεός μας το διάβει και το να το δεχτούμε. Ναι, με συνεργάζεται και ο άνθρωπος σίγουρα, διότι βλέπετε μπορούσε να έχει έναν άλλο δάμε και να πει πελάρες που μας βλέπεις. Άρα συνεργεί και ο άνθρωπος. Όμως μόνος του άνθρωπος πάλι δεν μπορεί ούτε να δεχτεί του δά που λέμε. Διότι και το θέλει και το ενεργεί, λέει η Αγία Γραφή, εκ του Θεού εσύ. Νόμου είναι που μας μόνο τα κακά μας, τα καλά μας είναι το Θεό. Βάλτε μας την καλή σκέψη. Τη δέχεται ο άνθρωπος με το αυτοεξίσιο του και τον βοηθεί να την εκπληρώσει και αυτός. Να την προχωρήσει τη σκέψη. Γι' αυτό λέει και το θέλει και το ενεργεί εκ του Θεού. Απλώς εμείς αποδεχόμαστε τη βοήθεια του Θεού να τα δεχτούμε και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκείνο που άρχιε σε εμάς και το ζητά ο Θεός είναι το ετείτε. Το σώτης. Ετείτε και δοθήσετε. Το δοθήσετε σε ποιον ανήκει, το αιτείτε, σε εμάς. Λοιπόν, άρα η ποσότητα ανήκει στη θέληση και δύναμη του ανθρώπου και αυτή θα φέρει την ποιότητα της προσευχής, η οποία είναι δώρο Θεού. Τώρα, όταν λέμε προσευχή, εννοούμε την αδιάλειπτη, επιμένουμε σε αυτήν την σημεία. Αυτό δεν το λέγω για να πούμε αφού δεν έχω αδιάλειπτη να απογοητεύομαι και παρετώτα. Μα αν και το να αποκτήσει την αδιάλειψη σε μια ημέρα να αποκτάται. Θέλω να πω να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Ποιο είναι το goal μας. Δηλαδή σε εκείνον προσβλέπουμε και προς εκείνον προσπαθούμε να καταφέρουμε. Όσο είναι δυνατόν περισσότερο χρόνο του Κωνσταντιάδου, έστω και αν κάνουμε άλλες δουλειές, να λέμε την ευχή. Θα τα καταφέρνουμε στην αρχή. Ή όχι μόνο θα τα καταφέρνουμε, να έρχονται και κάποιοι πειρασμοί ενδεχομένως στην αρχή για να μας κόψει τη χώρα μας ο Σατανάς. Επειδή φοβάται την ωφέλεια που θα έχω. Αν επιμένεις και τρεις ημέρες όμως, να δεις ότι να μας αρέσει. Έτσι. Άρα προσευχή εννοούμε την αδιάλειψη. Διότι αν είναι αδειλέω, ύστερα να μην την λέω. Εντάξει στην αρχή έτσι είναι, είπα, αναλαμβάνω. Αλλά αν κάποιος πει ότι έτσι είναι πάντα, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Τότε είναι που έχει το ζενή της ενεργείας της όταν είναι ασύγαστη αυτή. Αλλά στην αρχή δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό ήταν ο στόχος μας. Άρα προσευχή είναι εννοούμε την αδιάλειπτο. Είναι προϋπόθεση. Υποσώτηση. Και είναι εδώ το τελευταίο το οποίο είναι το πιο σημαντικό που είπαμε τέτοια στην αρχή. Ότι κάνει τον ανάξιο και εμπαθή, τον κάνει άξιο και ενάρετο. Έτσι την τήρηση των εντολών που λέγαμε στην αρχή. Ακριβώς θα μου κάνει τέτοιο που να μπορώ να εκπληρώνω τις εντολές του Θεού άνετα. Και μου αρέσει πάρα πολύ να το... επειδή να τα συνεχίσουμε τούτα, αν θέλετε. Και πρέπει, αφού είναι το μυστικό της εταιρείας μας.
μυστικά. Το μυστικό είναι η σωτηρία μας. Και πρέπει να το πελεγγύσουμε, διότι επειδή είναι και μεγάλα τα δωρήματα, είπα, δεν είναι και εύκολο κατόφερο. Γι' αυτό θέλει τενέκινη. Και αν τα κάνουμε τούτα να πάτε ρίγα βαστένα, μας εγγυηθείτε κι εσείς. Αγαπητέ μου κύριε Σόλων, όχι είναι εγώ που σας εγγυούμε, εγώ σας εγγυούμε. Εγγυάται μας ο ίδιος ο Χριστός. Η Αγία Γραφή το ξεκαθαρίζει αυτό το τώρα. Αφού είπαμε πιο πάνω, ο ενεμή με έναν καγό είναι αυτό, ούτως φέρει καθόν πολύ. Και ό,τι ανετίσετε εν το ονόματι μου, έλεγε εν το ονόματι του Μεγάλου Βασιλείου ας πούμε. Εν το ονόματι μου. Εμείς, συγγνώμη, εάν θέλει είναι, τώρα έχω μια εικόνα ιστορία μου. Ναι, ρε, άσχημα σήμερα πάτε σήμερα. Έκανετε μας την όρθια εργάσιμο, τέλος πάντων, ναι. Εμείς, εκείνο που πρέπει να κάνουμε τώρα στην αρχή τουλάχιστον, είναι τούτες οι διακεκομμένες γραμμές, τα διαλύματα που υπάρχουν μεταξύ της, να τα συντομεύσουμε, να τα κάνουμε στο να λείψουν τέλεια. Μην απογοητεύομαστε καλέ. Ο Άγιος Σημειώνης ξέρει το. Καταλάβαμε. Να όσον περισσότερο χρόνο. Αλλά ο Άγιος Σημειώνης επειδή ξέρει την αδυναμία του ανθρώπου, έχει μια ωραία έτσι... Κάμε έναν ωραίο άνθρωπο στην αρχή, ο Άγιος Σημειώνης της Απρονίτης. Και λέει, κι αν καμιά φορά εκμαλωτίζεται ο νους σας και φεύγετε, όταν επανέρχεστε λέει, δεν στενοχωριέστε, να επανέρχεστε χαίροντας. Στη μάνα σας, στη μητέρα σας. Όπως το μωρό μου χάνει τη μάνα του και γυρεύει, λοιπόν, έχει λοιπόν έναν, ο Άγιος Σημειώνης, ο νεός θεολόγος, συγγνώμη, ο Άγιος Ησύχιος, που έχει στη φιλοκαλία. Είναι έτσι πολύ ενθαρρυντικό. Τι λέει, όσοι νιώθετε ότι είσαστε ανάξιοι. Λέω, ωραία, έχω και κέντρο εδώ. Όσοι νιώθετε ότι έχετε πάθει μέσα σας. Και μας κάνει καλή περιγραφή. Λέει. Όσοι θέλετε να καταφέρετε και δεν τα καταφέρετε. Λοιπόν, και λέει διάφορα για μένα. Και ξέρετε, περιγράφει τον εαυτό μας. Λέει, όσοι λοιπόν είστε τέτοιοι, ελάτε, λέει, ασκήστε αυτήν την ευχή. Και θα δείτε, λέει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ότι, και αναφέρω, από εμπαθής θα γίνεις απαθής, από ανάξιος, από ένας άχρηστος, θα γίνεις χρήσιμος, θα γίνεις Χριστός, κλπ. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Δηλαδή, ακριβώς με αυτήν την συνεχή ευχή, θα καταφέρουμε να γίνουμε σκεύη όπως μας θέλει ο Θεός. Και τότε θα έχουμε την τήρηση των εντολών, τότε θα έχουμε τις αρετές. Και πιστέψτε με, θα ανοιχτεί νέοι ορίζοντες. Θα έρχονται κάποιες σκέψεις τις οποίες παλιά δεν σε κάνουμε. Φαϊνές, καλές σκέψεις. Που να φωτισμένες, που να μας οδηγούν πιο, να προχωρήσουμε κι άλλο. Δηλαδή ανοίγονται νέοι ορίζοντες. Όχι που κάνουν πολιτικό κόμμα νέοι ορίζοντες. Κάνουν κουβέντες Κίνα. Τούτοι είναι οι νέοι ορίζοντες. Αμήν. Λοιπόν. Είναι πάντως να το πάρουμε ότι είμαι πάνω στα ίδια τα ίδια. Κοιτάξτε σήμερα με έναν... Ναι. Αλλά πώς είναι, δηλαδή πώς μπορεί να επεκτείνει κανείς και να... Και προσέξτε, επαναλαμβάνω, ο Σατανάς ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει κάποιος να λέει συχνά την ευχή. Ξέρει ότι αφού λέει ονόματι Ιησού, μάστις δε πολεμίους, μαστιγώνονται οι δαιμονές, με τον πόνο. Και εννοούμε, συγγνώμη πάτε χαράλα μου που κοιτάζω σε εσάς. Εννοούμε ότι θα το κάνουμε τούτο και από την άλλη να βουρούμε στα γήπεδα, να βουρούμε στα παρέμεση, συγχωρείτε και ξέρω εγώ. Εννοείται ότι αγωνιζόμαστε. Εννοείται. Αν ένας δεν να πιένει να πονεύει να λέει την ευχή, ή να πίνει να με πιάσει να λέει την ευχή, εννοείται αφού σε ποιους θα λέμε. Να μου πες το τάβλι να... Ναι, να λέω την ευχή. Να μου πες το να λέω την ευχή. Να πες τάβλι και να λες την ευχή να σε βοηθήσει να κερδίσεις. Να και βάλω τη βοή πάνω. Νομίζω εξεκάθαρο δεν χρειάζεται κάθε φορά να το... Να την κόψει πως κάπως. Διότι, προσέξτε, επειδή επαναλαμβάνω ο Σατανάς, δεν τη θέλει την εργασία μου τον άνθρωπο. Προσπαθεί να έχει για δύο αφορμές. Και ήταν ο πόνος των Αγίων, διάβασα πολλές περιπτώσεις, ήταν ο πόνος των Αγίων που ακόμα και αυτοί οι μοναχοί έφερναν αντίρρηση σε αυτήν την εργασία. Αν πόλεμον οι Άγιοι. Διότι ο Σατανάς έβαλε τους μέσα των παυτών και αυτούς τους μοναχούς ότι μα και με το να λέμε συνέχεια το όνομα του Χριστού μπορεί να... Και να το πειρασμούν το πράγμα.
Γιατί δεν ήθελε ο Σατανάς να έχουν αυτή την εργασία οι άνθρωποι. Μάλιστα αναφέρει στο βιβλίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Άγιος Γρηγόριος, ο οποίος είναι κατεξοχήν θεολόγος, λοιπόν, και είχε μια συζήτηση με έναν ασκητή, γείτονα. Και έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ότι αυτή την εργασία, αυτό που σας κάνω τώρα εγώ, το έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος. Λέει αυτά τα πράγματα, λέει, πρέπει να τα διδάσκουμε και στους λαϊκούς, και στους εγγάμους, και στις γυναίκες, και στα παιδιά ακόμα, και στους γέρους, όλους αυτή την εργασία. Αντί τι είναι ο, ήταν ιό το όνομα του ασκητής. Λέγει, όχι, αυτό το πράγμα είναι μόνο για τους μοναχούς. Άστε όπως είπα που, ακόμα και από τους μοναχούς υπήρχε πόλεμος στο πράγμα. Λέει, όχι, είναι για τους λαϊκούς τα πράγματα, δεν πρέπει να τους λαλούμε τέτοιες πράγματα. Ο Άγιος Γρηγόριος έκατσε και εξήγησε ότι είναι με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να πετύχει ο χριστιανός να καταξιωθεί σαν χριστιανός. Όχι, επέμενε. Μα ο Άγιος δεν διάβασε τη συζήτηση. Άφηκε το και πήγαινε στο κέντρο. Και κοιτάξτε εδώ. Ήταν επειδή να προσευχηθεί. Ήταν άγια μορφή και αυτός ο ασκητής. Ο Ιώβ. Αλλά είχε αυτή τη λαθασμένη αντίληψη. Εμφανίστηκε ο Άγγελος. Ένα Άγγελος. Παρουσιάστηκε. Τι μας έλεγε. Λέει του, πρόσεξε λέει του, αυτό που διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος το συγκεκριμένο θέμα είναι θέλημα του Θεού και μην ξανααντιμιλήσεις στον Άγιο για αυτό το θέμα, λέει. Έτσι θέλει ο Θεός, λέει. Και να ακούεις άλλη φορά τι σου λέει ο Θεός και να μην αντιτίθεσαι. Μόλις το άκουσε, την εφήξε με την πόρτα, έπεσε στα πόδια του, συγγνώμη λέει και λοιπά για αυτό το πράγμα. Και έρχομαι και λέει, κοίταξε. Τόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα που έστειλε έναν άγγελο και μάλιστα του είπε ότι είναι θέλημα Θεού αυτά που διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι πρέπει να διδάσκουμε και στους λαϊκούς και στα παιδιά και στις γυναίκες και στους γιους και την εργασία. Ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είχε να πει μια διάρκεια προσευχή. Σε σημείο που ήταν σύμβουλος του αυτοκράτορα του Βυζαντίου του Ανδρονίκου. Ήταν ευσεβής ο Ανδρονίκος αυτός ο αυτοκράτορας και ήξερε την εργασία αυτή του. Και κάποτε που εκάθεται η σύγκλητος να συνεδριάσει, όταν ήταν θέματα τέλος πάντων που δεν ήταν και τόσο, άγιοντα ασκήτως την ωραία προσευχή. Και επέτρεπε ο Θεός να, επειδή ασκήτωσε το πράγμα, να έκανε μια ερώτηση την οποία ήδη υπευλήθη προηγουμένως και απαντήθηκε. Και περιπέζαν τον οι άλλοι ότι ήταν αφηρημένος, ότι του ενωνούς του κλπ. Ο αυτοκράτορας που ήξερε την εργασία του, άστε τον λέει, άστε τον. Και αυτός ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Αυτός βρίσκεται κάπου αλλού που είναι πολύ πιο σημαντικά με τούτα που κάνουμε εδώ. Και είναι αυτός που όταν πήγαν να επισκεφτούν έναν ασκητή εκεί στο... Εσείς είστε με τον κύριο Κανιστή Κωνσταντινούπολη. Όχι. Λοιπόν, έγινε έναν κόρπο εκεί, πώς το λέγουν, τέλος πάντων ήταν ένας ασκητής και πήγαμε το καραβάκι. Αυτός ήταν πολύ πλούσιος ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου. Είχε δούλους, υπηρέτες. Λοιπόν, λέει τους στο καραβάκι, πάμε να δούμε τον ασκητή, είναι πίσω να πήρετε και τίποτε για να μας φιλέψει ο άνθρωπος. Ήταν να πιάσουμε το ψάρι και ξεχάσαμε, αντί να τους θυμώσει, αφού η ευχή τον είχε κάνει πραότατο. Δεν είπε κάτσε στην πρίμνη του καρβάκι, άρχισε να κατέβει την ευχή και έβαλε το χέρι του μέχρι τη θάλασσα. Έβαλε το χέρι του μέχρι τη θάλασσα και άρχισε να λέει την ευχή μέσα του. Και να έρθει ένα μεγάλο λέει ψάρι, ήρθε μέσα στο χέρι του, του στόριξε ένα λαβράκι. Ελάτε να δείτε, λέει, τι ο Θεός εμερήνησε για τον δούλον του Θεού τον ασκητή. Και το πέτυχε με την ευχή. Και ήταν λαϊκός. Και είχε την αδιάλειψη την προσευχή. Και είχε και τόσες μέρημνες. Και τόσες φροντίδες κατά του σπιτιού. Τούτο για μας, ας πούμε, δυνατό με τον ανθρώπινο νου, ας πούμε.
Εδύνατον να συνέβηνε. Είναι πιο. Το ίδιο και ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος, ποιος ονομάστηκε νέος θεολόγος, αυτός όταν ήταν νεαρούλης, ήταν στα βασίλεια. Ήταν ένας έτσι όμορφος νέος, είχε μια κορμοστασιά κλπ. Που μερικοί τον επαρεξηγούσαν κιόλας, γιατί είχε και αγνότητα πάνω του. Το λοιπόν, και αυτός είχε να μεριμνήσει γιάτα του, εκεί της αυλής του βασιλιά, υποθέσεις πολλές, θυματικές κλπ. Κλπ. Και όμως δεν τον εμπόδιζε αυτό το πράγμα το να έχει αυτή τη συνεχή επίκληση του ονόματος του Χριστού. Και όταν περιγράφει εκεί για κάποιον νέο, ο οποίος αξιώθηκε το βράδυ που προσευχή του και ανοίξαν, ήταν για τον εαυτό μου. Και αυτό μου παρακαλώ πριν ακόμα, όταν ήταν νεαρός λαϊκός. Και αυτός είναι ο δρόμος που χάραξαν οι Άγιοι. Μη γυρεύουμε να βρούμε άλλους δρόμους. Αυτός είναι ο δρόμος. Και ο μεγαλόστιμος εκείνος το ονομάζει όλη την ανάπτυξη, όπως όλες τις σελίδες στον προσκυνητή που είπαμε, εκείνες τις σελίδες τις ονομάζει το μυστικό της σωτηρίας. Το μυστικό της σωτηρίας. Είπα σας πριν 4-5 χρόνια πήγε μου μέσα στο μυαλό να ξέρω για ποιο λόγο να ασχοληθώ, να έβρω, να μάθω περί της ευχής. Και θυμούμαι, μπήκε μου τόσος πόθος, κάποια κοίταζα από εκεί να βρω, ήξερα ότι είχε και ο Άγιος Νικόδημος, Άγιος Νικόδημος ήταν ήταν υπέρμαχος αυτή τη στιγμή. Και εκείνος ήταν επέμενε να τον διδάσκουμε και στους λαϊκούς και στους εγγάμους. Και διαβάζω μέσα στον αόρα των πόλεμων κάτι βρήκα. Και διαβάζα μέσα στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο κάτι βρήκα. Αλλά άλλοι δεν ήμουν ικανοποιημένος. Έπιασα τηλέφωνο τον πάτερ Νικόδημο. Εκείνος στο μυαλό του ήταν κομπιούτερ. Λέω του εσύ που είσαι κινητή βιβλιοθήκη. Έχει κανέναν καλό βιβλίο που λέει για την ευχή, λέω. Αμέσως απάντησε. Θα πάει να φτιάξει τον βλάχο μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους. Ήταν βράδυ. Δεν ήξερε ότι είχε αυτός είναι ακράτητη η ορθή. Λοιπόν, πήγα μέσα στο βιβλιοπωλείο, έπια το, ερώτηξα το, έναν ήταν ικανοποιημένος. Κύριε, λέει στον λαό, γιατί δεν ικανοποιούμε κλπ. Και ήρθε μετά στη μνήμη μου ότι έχει ένα βιβλίο, την περιπέτεια σε ενός προσκυνητού που διάβασα μου λαϊκός. Δεν την καταλαβαίνετε πολλά πράγματα. Ναι. Δεν πείτε μας το στην αρχή, να δεν το κάνουμε σήμερα. Δεν το κάνουμε σήμερα. Και εγώ δεν το κάνουμε. Είχατε μετά. Λοιπόν, μόλις όποια το πιστεύσετε μου, μα ήταν κέντρο. Και δεν διστάζω να πω είναι το καλύτερο εγχειρίδιο που βρήκα μέχρι τώρα πάνω στο θέμα της ευχής. Αλλά εμείς οι περήφανοι, οι υπερφύαδοι που κάνουμε, είμαστε και της Εκκλησίας και κάνουμε και τους πνευματικούς ανθρώπους, δεν μας αρέσουν αυτά τα ταπεινά έργα. Γιατί εγγραμμένο με απλότητα. Δεν μας αρέσουν όμως. Εμείς θέλουμε ψηλά πράγματα για να ασχοληθούμε. Και παρακαλώ ο Ιωσήφος Φιλαιώτης ήταν ο γέροντας, ξέρετε όχι, ο γέροντας του Ιωσήφου, του Βατοπεδινού, του Παπαχαράλαμπου της Διονυσίου, του άλλου της Φιλοθέου, του Εφραίμ, του Διούλη, ήταν πνευματικό παιδιά του Ιωσήφου του Φιλαιώτη. Ο Ιωσήφου το για Άγιο. Δεν τον ανακηρύξαν Άγιο. Και παρακαλώ μου είπε προχτές ο Πατήστος Χρόνιος ότι να σου πω και κάτι για να σε ευχαριστηθείς δηλαδή. Έλεγε ο Άγιος ο Ιωσήφου τους ότι όσοι δεν έχουν γέροντα, ο οποίος να έχει εμπειρίες στην ιερά προσευχή, το καλύτερο βιβλίο λέει που έχει να διαβάσει οδηγών είναι η περιπέτειες ενός προσκυνητού. Είναι γραμμένο με τόση χάρη και με τόση απλότητα, με τόση απλότητα. Κοιτάξτε, περιοριστείτε στις σελίδες τούτες. Εντάξει, ακραίο, διαβάσετε και ανώ πήγα πιο μέσα. Εγώ διάβασα το και διάβασα και τέλειωσα το. Είναι τα βιβλία τα οποία τέλειωσα. Έχει βάθος. Βεβαίως, δεν και καταλάβει το κάνεις, επειδή γραμμένο με απλότητα. Δεν καταλάβει το βάθος. Ναι, στην αρχή το παίρνει απλώς σαν μια βιβλία. Ναι, ιστορία, σαν βιβλία. Την πρώτη φορά που το εκτιώσα εγώ ήταν μια λίγηση. Ενώ τούτες οι σελίδες που λέμε, πρέπει να τους ζούμε γύρω. Που και αμένετα οδηγήθηκα στη φιλοκαλία διότι μιλάει εκεί γιατί. Κρατά το σημείο. Ναι. Και που και αμέ
Ήπρα για τα κομμάτια που παραπέμπει. Ξέρετε την ιστορία με τον Μακαρίτη, τον πνευματικό του. Τότε είχε να ακούσει το αδιαρρήκτος που έρχεται στην Απόστολος Παύλος και διερωτάζει πώς θα πετύχει. Ερωτούσε, έπανε τους τόπους, γύριζε πολύ πολλά, δεν τον ικανοποιούσε κανένα. Τότε και πάνω σε έναν αδιασμένο γέροντα που του εξήγησε ότι έμεινε την ευχή του την πρώτη, ότι χάνεται. Και του εσύστησε τη χειροκαλία. Τα βράση. Όχι το βράση. Ήταν τη χειροκαλία μάλλον ύστερα. Του εσύστησε τη χειροκαλία, αλλά τούτος μετά πέθανε ο πνευματικός του τόσο γέροντας, που τον εμείησε. Τέλος πάντων, τούτος όμως έφτιαβαζε έτσι, πήρε το δώσει τη χειροκαλία και κάπου δυσκολεύεται και του παρουσιάστηκε στον ύπνο του, τούτος ο Μακαρίτης, έτσι τον ονομάζει, ο Μακαρίτης ο πνευματικός. Και αν θυμάστε, εκεί του λέει, μα δεν είναι καλά να φτιάξεις τη χειροκαλία, και διαβάζεις που την αρχή ως το τέλος. Έχει κάποια πράγματα που είναι για τους γραμματισμένους, τον πιο... Εσύ θα διαβάζεις αυτόν, αυτόν, αυτόν και... Επέδειξε του πέντε... Που γράφει, ήθελε να υπογραμμίσει, ναι, και για να μην τα λέει του... Ας σου βάλω και σημάδι, λέει του, για να μην τα χάσεις. Και βάλε του με το κάρβονο, μες στο βιβλίο, τα σημάδια. Και μετά που ξύπνησε, ενώ η χειροκαλία την είχε κάτω από το μαξιλάρι του, το συναγαπητήριο, βρέθηκε ένα ανοιχτό, το κάρβουνο χάμε και το σημάνι. Το λοιπόν, εκείνα τα πέντε εγώ ψάξα και βράτα μες στη χειροκαλία. Αλλά στο ψάχνοντα, πρόσθεσα και άλλα πέντε, γι' αυτό νομίζω ήταν μια δεκαετία, έντεκα, εκείνα είναι αρκετά διότι ασχολούνται απλά και ξεκάθαρα για το θέμα του. Και εγώ έχω υπόψη να τελειώσουμε και στις σελίδες κάνοντας τώρα τα πραγματάκια και να, αν θέλει ο Θεός να προχωρήσουμε και στα άλλα της χειροκαλίας. Διότι εάν πιαστούμε μπαστούτο, στο έναν καταφέραμε τα ούλια. Είναι δύο που λαλούν και στα τούτο, με το έναν που κερδίζεις, κερδίζεις τα ούλια. Αφού ο ίδιος ο Άγγελος είπε του μοναχού Ιώβ, και λέγουν ότι τούτοι που προσπαθούμε τις πρακτικές αρετές μόνο χωρίς την επίκληση του Χριστού. Εντάξει, είναι αξιέτερη προσπάθεια, αλλά σε ένα σημείο φτάνει. Και λέει εκεί ότι, έθιμο που το διάβασα, ότι μοιάζει με εκείνους που προσπαθούν να κόψουν ένα δέντρο και πιάνουν το σουλιά να κόψουν το δέντρο. Εντάξει, μπορεί να τον κόψουν κάποτε. Ο άλλος λέει που χρησιμοποιεί τη μέθοδο, και αν γίνει μηχανή, πέφτει κάτω. Είναι και πιο εύκολο, είναι και πιο σύντομο, ενώ ο άλλος δρόμος είναι και κοπιαστικός, γιατί με τις ανθρώπινες μόνο προσπάθειες, είναι και κοπιαστικός και χρονοβόρο. Δεν είναι και πολύ χρονοβόρος. Ξέρω πώς. Πάλι δυνάμεις δεν έχω. Εντάξει. Λοιπόν. Ευχαριστούμε. Τον προσκυνητή.